Καλημέρα και πάλι. Και Κώστα, πάμε λίγο να δεις νέα γωνιά Χαλκιδικής, να γνωριστούμε με τον, μια οικογένεια. Πάγκαλος Καζάκης, Σάκης Καζάκης, Μαριάννα η μαμά. Και τι καλούδια βγάζουν από πού, από τα αμπελώνες. Δηλαδή, αμπελιά, αμπελόφυλλα, σταφύλια, τουρσιά, μαρμελάδες, σταφίδες, ξύδι, μούστος, πατιμέζι και τσίπουρο. Και τι τσίπουρο, πανάκριβο. Καλημέρα. Πώς είστε και τι κάνετε? Πολύ καλά. Τι θα πει τσίπουρο με 350 ευρώ και διεθνή βραβεία? Τι τσίπουρο είναι τούτο, 350 ευρώ ή φιάλι? Είναι το απόσταγμα σταφυλής, το τελευταίο προϊόν το οποίο έχουμε βγάλει. Είναι μια δουλειά 16 ετών, η οποία κουβαλάει εμπειρία και προσπάθεια 35 ετών, από τότε που φυτέψαμε το πρώτο κλίμα, στο πρώτο μας αμπέλι. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και ωραία συστατικά, απίστευτη γεύση και αρώματα. Και η διαδικασία που έχουμε ακολουθήσει για να το δημιουργήσουμε έχει συντελέσει στο να φτάσει η τιμή του, η τελική τιμή λιανικής, σε αυτό το κόστος. Εδώ είναι στην Ελλάδα ή και παραγωγή. Έξω από τα όρια? Γιατί στην αυτά Ελλάδα τα βαλάντια... Πουλιέται... Ναι, πείτε μας. Ναι. Στην Ελλάδα πουλιέται γύρω στα 350 ευρώ η φιάλη. Mm-hmm. Και στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, είναι κοντά στα 490. Στην Αμερική πιστεύουμε ότι θα φτάσει η τελική τιμή λιανικής γύρω στα $600. Όταν λέτε φιάλι 750 ml, το κλασικό, αυτή η ποσότητα. 700 ml είναι αυτή η φιάλι εδώ. Το μπουκάλι, το ποτού. Και υπάρχουν, η κλασική φιάλι. Υπάρχουν πολλοί αγοραστές που το παίρνουν το τσιπουράκι αυτό, έτσι. Γιατί είναι τσιπουράκι, έχουμε στο μυαλό μας κάτι το πιο φτηνό, ας πούμε, ποτό συνήθως στις ταβέρνες. Της παρέας που λέμε. Τώρα 300 ευρώ. Είναι αγίασμα, δεν είναι. Το κατάλαβα. Το είναι κατάλαβα. Ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο προϊόν. Το κατάλαβα. Πρέπει να το δοκιμάσει κάποιος, να το εκτιμήσει, και φαντάζομαι ότι αυτοί που το αγοράζουν ξέρουν τι αγοράζουν. Να είστε καλά. Ακριβώς. Χαρήκαμε πάρα πάρα πολύ που είδαμε την όμορφη παρέα. Επισκεφτήκαμε έστω και έτσι για λίγο τους αμπελώνες και ακούσαμε και είδαμε κάτι από την παραγωγή σας. Την άλλη φορά θα ξέρουμε περισσότερα και θα γνωρίσουμε περισσότερα βεβαίως. Να είστε καλά. Να συνεχίσετε την όμορφη εκπομπή σας, να δώσετε δύναμη και κουράγιο στα παιδιά, σε αυτούς που ξεκινάνε να πετύχουν τους στόχους τους. Να είστε καλά. Όπως το λέτε, έτσι αγωνιστικά και δυναμικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την...